Οι εισακταίοι στις στρατιωτικές σχολές μειώνονται κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα να μεγαλώνουν τα κενά σε αξιωματικούς και υπαξιωματικούς. Αποτρεπτικός παράγοντας για τους νέους, όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ της Γεωργίας Λαγού, είναι οι χαμηλές αποδοχές. Εγώ όχι, δεν το σκέφτομαι, διότι τώρα είναι δύσκολα. Όχι, δεν θα ήθελα καθόλου. Μπορεί, άμα με χρειαζόταν η πατρίδα, να πήγαινα. Άμα ήταν καλά τα χρήματα, θα το σκεφτόμουν σίγουρα. Οι οικονομικές απολαβές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων κάνουν τους νέους να σκέφτονται αν αξίζει να ακολουθήσουν στρατιωτική καριέρα. Καθήκον τους να υπηρετήσουν την πατρίδα, αγκάθι όμως η μισθή. Ένα ολόκληρο σύστημα στήριξης της οικογένειας των στελεχών μας, νομίζουμε το καλύτερο στο δημόσιο τομέα, γιατί πρέπει να προσελκύσουμε στελέχη. Είδατε τι έχει συμβεί στις στρατιωτικές σχολές. Τα μέτρα που πήραμε, τετραπλασιασμός της αποζημίωσης, βελτίωση του προγράμματος σπουδών, βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων, δεν είναι επαρκή. Η βάση του μισθού είναι πολύ χαμηλή. Από τον Απρίλιο του 2025 ένας ανθιπολοχαγός θα λαμβάνει 1.255 ευρώ το μήνα. Μεικτά, δηλαδή περίπου 950 καθαρά. Ένας λοχαγός 1.415 ευρώ το μήνα. Μεικτά, δηλαδή 1.100 καθαρά. Και ένας συνταγματάρχης με 20 χρόνια υπηρεσίας θα λαμβάνει περίπου 2.000 μεικτά, δηλαδή 1.500 ευρώ καθαρά. Σε αυτά τα ποσά βέβαια πρέπει να προσθέσουμε και τα επιδόματα που λαμβάνουν. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, εκτός ότι υπάρχουν τεράστια οικονομικά προβλήματα στους στρατιωτικούς και στις οικογένειές τους, και αντίστοιχα και ο υπαξιωματικός και ο συνταγματάρχης και ο ανθιπολοχαγός, έτσι. Μιλάμε για όλους τους βαθμούς. Ενδεικτικά 460 θέσεις σε ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα φέτος έμειναν κενές. Το Υπουργείο ήδη προσπαθεί να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα, έτσι ώστε να αναθερμάνει το ενδιαφέρον των τελειόφοιτων μαθητών για τις στρατιωτικές σχολές, που μέχρι πρότινος ήταν υψηλά στις προτιμήσεις τους. Οι ίδιοι στρατιωτικοί υποστηρίζουν πολλά από τα έξοδά τους που σχετίζονται με τις συχνές μεταθέσεις, τις μετακινήσεις τους, έως και τις στολές τους που επιβαρύνουν την τσέπη τους.